Εκπομπή safety card, ο Σκοτσάνης πίσω από το μικρόφωνο και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στο Θανάση το Χούντρα. Θανάση, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, που είναι και καλημέρα και ωραία. Έτσι να τα λέμε. Ήθελα από πολύ καιρό να σε βγάλω στην εκπομπή. Δόθηκε ευκαιρία με όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της μοτοσυκλέτας με το τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε και επειδή είσαι πλέον ειδικός να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα, γιατί πολλά ακούγονται. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο θέμα, να μιλήσουμε για το νέο νόμο και να μας πεις από τη δική σου πλευρά, έχοντας τόσα χρόνια επαγγελματικά που ασχολείσαι με τη μηχανή. Έχεις και τη σχολή ασφαλούς οδήγησης, αν είναι σωστό το μέτρο ή όχι, και γενικά την άποψή σου. Ωραία. Η λέξη άποψη γενικά δεν βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλό είναι κάποιος να έχει αντίληψη, γιατί η άποψη διαμορφώνεται από την κοινή γνώμη και το κοινό αίσθημα. Πολύ σωστά. Εδώ τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά, με την έννοια του ότι αυτό που έγινε είναι ότι ευθυγραμμιστήκαμε, ακολουθήσαμε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει από το 2009 και η οποία επικαιροποιήθηκε το 2020. Mm. Που σημαίνει ότι εξετάζοντας την πορεία αυτού του μέτρου, το 2020 έγιναν μικροδιορθώσεις, δεν χωρίς να ανασταλεί το μέτρο ή χωρίς να γίνει πιο αυστηρό. Που σημαίνει ότι η στατιστική και τα δεδομένα έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, σε όσες χώρες αυτό λειτουργήσε. Αν το δούμε τώρα λίγο συμπερασματικά, να μιλήσουμε, να πούμε καταρχήν τι λέει αυτός ο νόμος, ότι αν κάποιος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου για 6 χρόνια και είναι 27 ετών τουλάχιστον, δηλαδή αυτά είναι τα δύο φίλτρα που βάζει, μετά είτε χωρίς πρακτικές, όχι εξετάσεις καθόλου, χωρίς πρακτική εξάσκηση μαθήματα σε σχολείο οδηγών, μπορεί να οδηγήσει μια μοτοσυκλέτα 50 κυβικών. Και με 5 μαθήματα σε μια σχολή οδηγών, πρακτικά, μπορεί να οδηγήσει μια μοτοσυκλέτα 125 κυβικών. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που άλλαξαν. Όλη η συζήτηση έγινε για τα 125 κυβικά και όχι για τα 50. Ωστόσο, αν κάποιος δει μία μοτοσυκλέτα 50 κυβικών ή 125 κυβικών, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τις ξεχωρίζεις, είναι ακριβώς οι ίδιες. Άρα, εφόσον δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να οδηγεί 50 κυβικά, γιατί όχι και 125, εφόσον οι διαφορές τους στην απόδοση είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αν έλεγε ο νόμος μοτοσυκλέτα 500 κυβικών, φυσικά ναι, δεν θα είχαμε σύμφωνη γνώμη, γιατί υπάρχει διαδικασία εκεί με το πώς χτίζει ο εγκέφαλος του οδηγού προοδευτικά και σταδιακά το πρόγραμμα για να διαχειριστεί την οδήγησή του. Mm-hmm. Αν πάμε και λίγο πιο πίσω, στην δυναμική των οχημάτων, ένας άνθρωπος 15 ετών μπορεί να οδηγήσει ένα ποδήλατο με μηχανική υποβοήθηση, ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς δίπλωμα. Που σημαίνει χωρίς εξετάσεις, χωρίς γνώση του ΚΟΚ. Mm. Και να ακολουθεί, να εμπλακεί στον αστικό ιστό. Το οποίο αυτό είναι πολύ πιο επίφοβο, αν θέλει κανείς να εξετάσει έτσι λίγο αυστηρά τον νόμο, παρά η ελεύθερη οδήγηση κάποιου οδηγού με εμπειρία στην κυκλοφορία, ενήλικα και ας το πούμε όριμου, χωρίς το έντονο θυμικό του εφήβου, αν θέλουμε να το βάλουμε αυτό στην συζήτηση, γιατί προφανώς εκεί πάει, στο να εξυπηρετήσει τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους, οδηγώντας ένα όχημα για την προσωπική του μετακίνηση, το οποίο καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και λιγότερο καύσιμο, επιβαρύνει λιγότερο την ατμόσφαιρα, κερδίζει σημαντικό χρόνο για τον ίδιο αλλά και για τους άλλους, άρα είναι πιο παραγωγικός αυτός ο άνθρωπος και γενικότερα διευκολύνει όλη αυτή τη συνθήκη που βιώνει κανείς καθημερινά στις μεγαλοπόλεις, όπου αυτοκίνητα σταματημένα περιμένουν κύκλους φαναριών για να περάσουν και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους. Άρα, αν βάλουμε και μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρο, το ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις, εκτός από τις παθολογικές περιπτώσεις, mm-hmm. που σημαίνει ότι ο εγκέφαλός του δεν του επιτρέπει να εκθέσει αυτόν σε κίνδυνο. Σκεφτείτε να περπατάτε στην άκρη ενός ουρανοξύστη, στην κορυφή του, και από κάτω να έχετε 100 μέτρα χάος. Δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, δεν το επιτρέπει ο εγκέφαλος να το κάνει. Όταν λοιπόν κάποιος αποφασίζει να κάνει κάτι, σκέφτεται και ο εγκέφαλός του το επιτρέπει να το κάνει, ότι σαν
να είναι κάτι ασφαλές για αυτόν. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει μοτοσυκλέτα, σαφέστατα δεν θα μπορέσει να πάει. Και δεν θα πάει γιατί δεν θα του επιτρέψει αυτός να το κάνει. Άρα θα πάει να εκπαιδευτεί στο βαθμό που αυτός αποφασίσει ότι είναι εντάξει για να το κάνει. Θα ήθελα λίγο να απομακρυνθούμε από τις περιπτώσεις τις μεμονωμένες που ασχημονούν στο δρόμο και κινούνται με απρεπή τρόπο, ας το πούμε. Ο μεγάλος πληθυσμός απλά εξυπηρετείται από τη μοτοσυκλέτα, μια μικρή μοτοσυκλέτα, η οποία είναι πολύ οικονομική, πολύ εύκολη στο χειρισμό, πολύ πρακτική, γιατί μπορεί να μεταφέρει να πας στο σούπερ μάρκετ να βάλεις στην ποδιά του σκούτερ ή της μικρής μοτοσυκλέτας τα ψώνια σου και γενικά να εξυπηρετηθείς. Δεν είναι μέσον ούτε για να ταξιδεύει κανείς, ούτε για να κάνει, ας το πούμε, σπορ και αθλητισμό. Είναι ένα όχημα εξυπηρέτησης. Και εφόσον σταδιακά κάποιος από το ποδήλατο στη μικρή μοτοσυκλέτα, στη μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα, ο χειρισμός είναι ακριβώς ο ίδιος, η μόνη διαφορά ενός ποδηλάτου και μιας μοτοσυκλέτας στον χειρισμό είναι ότι αντί να γυρνάς τα πετάλια, ανοίγεις τον γκάζι. Σωστά. Τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ανοίγεις τον γκάζι και προχωράει. Βέβαια τώρα ο νόμος λέει ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρχει περιστροφή των πεταλιών. Είναι μια διάκριση στα ποδήλατα που ακόμα δεν έχει εδραιωθεί ο διαχωρισμός τους. Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο θεωρείται κάποιο το οποίο υποχρεωτικά ο οδηγός πρέπει να γυρίζει το πετάλι, έστω και ελαφριά, για να λαμβάνει την υποβοήθηση την ηλεκτρική. Εάν ανοίγει τον γκάζι, στρέφει ή στρέφει τον γκάζι ανάλογα με το χειριστήριο που έχει και κινείται, δεν λογίζεται σαν ποδήλατο, λογίζεται σαν μοτοσυκλέτα. Θανασή. Και άδεια κυκλοφορίας. Ναι. Θανασή. Έχουμε την παιδεία να μπορέσουμε να πάρουμε να οδηγήσουμε μηχανή. Εγώ που. Πώς? Εντάξει, εγώ έχουμε την παιδεία για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μία μηχανή έστω 125 κυβικών, χωρίς να έχουμε ξανά ανεβεί πάνω σε μηχανή για να μπορέσουμε να κινηθούμε μέσα στους δρόμους. Και στο λέω αυτό γιατί εδώ βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη μηχανή χρόνια, δεν φοράνε το κράνος τους. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο μου δίνει τώρα την ευκαιρία ίσως να αναδείξω τα δεδομένα στα οποία βασίζεται όλη η εκπαίδευση που κάνουμε. Η μεγάλη παγίδα, αυτός που μας εμπλέκει σε όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες καταλήγουν ενδεχομένως να είναι και θανατηφόρες, είναι ο ίδιος μας ο εγκέφαλος. Έχουμε ένα μηχανισμό στο πιο αρχαίο κομμάτι του εγκεφάλου, στον ερπετοειδή μας εγκέφαλο, ο οποίος φροντίζει την επιβίωσή μας και την διαιώνιση του ίδιου. Αυτός λοιπόν εγκρίνει οτιδήποτε είναι ασφαλές. Οτιδήποτε το έχουμε κάνει και δεν μας έχει πειράξει, το προκρίνει σαν ασφαλές. Άρα αν εγώ κυκλοφορήσω με τη μοτοσυκλέτα μου και πάω σε μια διαδρομή χωρίς κράνος, μου το προκρίνει σαν ασφαλές. Και πλέον το επιλέγει διότι θα επαναλάβει αυτό που ήδη γνωρίζει. Η παγίδα λοιπόν διαμορφώνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν τώρα του συμβεί κάτι, θα πρέπει να αναθεωρήσει. Και αν έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει, θα το κάνει. Γιατί πολλές φορές δεν έχει την ευκαιρία, διότι δεν είναι πια σε αυτή τη ζωή. Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κυκλοφορεί χωρίς κράνος, στον άλλον άνθρωπο θα του πει είναι καλό να φοράς κράνος. Αλλά εγώ, επειδή, χωρίς να το συνειδητοποιεί βέβαια όλη αυτή η διαδικασία, επειδή το έχω κάνει, μπορώ να το ξανακάνω. Και αυτό πάει ακόμα πιο μακριά στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ακόμα και το ελάχιστο αλκοόλ αλλάζει από την πρώτη σταγόνα, αλλάζει τα αντανακλαστικά μας. Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα για να ξεκινήσει η αντίδρασή μας. Και επειδή στην πυκνή κυκλοφορία δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα, πολύ συχνά οδηγούμαστε σε ατύχημα και γι' αυτό στο 40% των θανατηφόρων υπάρχει κάποιος που έχει πιει. Έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του. Εδώ λοιπόν, όταν εγώ πίνω και οδηγώ και φτάνω στον προορισμό μου, ο εγκέφαλός μου το προκρίνει σαν ασφαλές. Μάλιστα. Και το επαναλαμβάνω. Παρότι θα υποδείξω στον άλλον, γιατί δεν ξέρω τι κάνει αυτό στο δικό του κομμάτι. Το ίδιο βέβαια λέει οποιοδήποτε έχει σκοτωθεί μέχρι την προηγούμενη μέρα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα έπρεπε να ειδωθεί από ένα τέτοιο πρίσμα, όπου ψυχολόγοι και νευρολόγοι μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς τον μηχανισμό, όπως τον εξήγησαν και σε μένα, ότι αν σε κάποιον δείχνεις
μια διαφήμιση, ένα σποτ με αίματα και θαλακωμένες λαμαρίνες και λες αυτός ήπιε και έτρεχε και σκοτώθηκε, στη διεργασία του ακροατή, του θεατή, του εγκεφάλου του, υπάρχει το εξής. Λέει αυτός έτρεχε, έπινε και τι σκοτώθηκε. Εγώ πίνω, τρέχω, δεν σκοτώνω. Άρα είμαι καλύτερος, άρα μπορώ να το κάνω. Μέχρι να έρθει και η ώρα του βέβαια. Όταν τον εξηγεί σε κάποιον τη διεργασία και τώρα όσοι ακούν, θα μπορούν να σκεφτούν ότι είναι εντάξει τώρα, εγώ να πιω και μια μπυρίτσα, το κάνω. Ναι, το κάνεις, διότι ο εγκέφαλός σου το προκρίνει επειδή το έχει ξανακάνει. Όταν όμως έχεις το κακό, η αιτία θα έρχεται από εκεί. Και ειδικά από το, στο ποτό, όπου υπάρχει αλλίωση ακόμα και με το νόμιμο όριο, στο νόμιμο όριο έχουν χαθεί 13%, έχουν επιβρανηθεί τα ανακλαστικά, που σημαίνει ότι με 60 χιλιόμετρα θα ξεκινήσει η διεργασία του φρεναρίσματος, γιατί υπάρχει ο χρόνος αντίδρασης, στον οποίο κυλάει το αυτοκίνητο, κατά 2,5 μέτρα. Δηλαδή, δύο πάχη αυτοκίνητο, ένα μήκος αυτοκίνητο. Και μέσα εκεί μπορεί να γίνει το κακό. Είτε είναι πεζός, αυτός θα δεχτεί το χτύπημα, είτε άλλο αυτοκίνητο, είτε εμείς θα βγούμε από τον δρόμο. Άρα, το τι πρέπει να κάνουμε το ξέρουν όλοι. Το ότι το κάνουν, ενώ ξέρουν ότι δεν πρέπει, συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή τους το επιτρέπει ο εγκέφαλός. Όταν ασχοληθεί κάποιος με αυτήν την προσέγγιση και τα υποδείξει στον κόσμο, τότε ίσως αρχίσει να αλλάζει το σκεπτικό του. Γιατί η λύση για τα τροχαία είναι μία. Είναι πάρα πολύ απλή. Και υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους τον εγκέφαλό του. Η φαντασία. Εάν κάθε οδηγός καθημερινά μπορεί να φανταστεί μπροστά του τι θα μπορούσε να μην πάει καλά, εντάξει δηλαδή το ενδεχόμενο κάτι να πάει στραβά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί σε ατύχημα. Για ποιο λόγο? Ο ίδιος αυτός ο εγκέφαλος, ο οποίος το κομμάτι του εγκεφάλου φροντίζει να μας διατηρεί σε αυτή τη ζωή και να διαιωνίσει το είδος, όταν εντοπίσει τον κίνδυνο, δημιουργεί ό,τι χρειάζεται για να τον αποφύγει. Εάν λοιπόν εμείς σκεφτούμε, μήπως αυτό το τρίτο πράσινο φανάρι, το οποίο εγώ περνάω, το διασχίζω νόμιμα, με 60-70 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, εάν κάποιος είναι κόκκινο θα πεθάνω, με το που θα το σκεφτεί, δεν θα μπορεί να διασχίσει αυτό το φανάρι. Και να προσπαθήσει. Θα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και δύσκολα. Και αυτό είναι που κάνουμε τους συλλογιστές. Επειδή, να πούμε για την αρχή, ότι αν όλοι ακολουθούσαν τον κόκκινο έτσι όπως πρέπει, δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης. Σωστά. Ότι θα συμβούν δύσκολα πράγματα. Εάν λοιπόν, επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στραβό, μη νόμιμο ή παράδοξο και προκύπτει το ατύχημα, αν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτός που έχει σταματήσει μπορεί να έχει την πόρτα, ότι μπροστά από το λεωφορείο μπορεί να περνάει πεζός, μπορεί, δηλαδή χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας να εντοπίσουμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο, ο εαυτός μας δεν θα μας αφήσει να πορευτούμε εκεί. Αντίστοιχα, και βάζω μια τελεία για να... Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Εάν έβαζε το ενδεχόμενο ότι μήπως σήμερα κάποιος βγει από το δρόμο του και με χτυπήσει και εγώ δεν φοράω κράνος και χτυπήσω και πεθάνω ίσως, τότε θα το βάλεις. Αν σου πούνε ότι αύριο 11 και 4 ακριβώς θα σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και αν φοράς κράνος θα σωθείς, αν δεν φοράς θα πεθάνεις, θα το βάλεις ή όχι? Θα το βάλεις. Προφανώς θα το βάλεις. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό το 11 και 4, το φοράμε πάντα. Άρα δηλαδή. Για κάθε μέτρο διαδρομής. Ναι. Άρα δηλαδή είσαι. Μάλλον υποστηριχτής το ότι να μπουν πλέον στην ελληνική τηλεόραση και ιδιαίτερα σε ώρες prime time που λένε βιντεάκια όπως κάνουν στο εξωτερικό, τα οποία βιντεάκια το έχουν γυρίσει ηθοποιοί και οι οποίοι δείχνουν την πραγματικότητα όσο μπορεί ενός τροχαίου δυστυχήματος. Και ίσως αυτό η απεικόνηση ενός τροχαίου δυστυχήματος που να το δούμε στην τηλεόραση να μας αποτρέψει την επόμενη κιόλας, το επόμενο λεπτό ή την επόμενη ώρα, να κάνουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο. Να φορέσουμε κράνο, μάλλον να πάμε με το κράνο να το φορέσουμε, να βάλουμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, απλά πράγματα δηλαδή. Απλά πράγματα, ωστόσο να ξαναπώ, γιατί μάλλον δεν έγινα πολύ κατανοητός, δεν είναι να δείξουμε το ατύχημα. Είναι να δείξουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του καθενός όταν βλέπει το ατύχημα. Διότι αν δω ένα ατύχημα, επειδή αυτό το έπαθε, εγώ δεν το έπαθα. Ναι, okay. Θεωρώ εαυτόν ικανότερο και επαρκή ως προς την κατάρτισή μου. Και λέω εντάξει, αυτό δεν ήξερε, το παθαίνω. Εγώ ξέρω, δεν το παθαίνω, γιατί το έκανα και χθες. Ναι. Αυτό που χρειάζεται να υποδειχθεί, και είναι πολύ εύστοχο αυτό που λες, εάν ο βομβαρδισμός των μηνυμάτων
που έγινε τώρα με τον κορονοϊό στην τηλεόραση γινόταν με αντίστοιχα εύστοχα και σωστά μηνύματα, θα είχαμε εντυπωσιακή μείωση των τροχαίων. Ο κόσμος δεν ξέρει που είναι η παγίδα. Τον έχει παγιδεύσει ο ίδιος ο εαυτός, ο ίδιος ο μηχανισμός που έφερε τον άνθρωπο από τα βάση των αιώνων στο σήμερα, αυτός τον παγιδεύει στο να είναι δυνητικά ένα θύμα καθημερινά. Με τις επιλογές που κάνει, που δεν φοράει ζώνη, γιατί λέει εντάξει, αφού εγώ το κάνω, είναι εντάξει. Και διαμορφώνει το πρόγραμμα στον εγκέφαλό του, που την επόμενη μέρα θα επαναλάβει το ίδιο. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρώτης καταχώρησης. Όταν ένα παιδί από την πρώτη στιγμή που θα μπει σε ένα αυτοκίνητο, μπει σε ένα παιδικό κάθισμα και το παιδικό κάθισμα αλλάζει όσο μεγαλώνει και μετά φοράει τη ζώνη μαζί με τον booster, τον υψώνει λίγο και μετά μεγαλώσει κι άλλο και φοράει πάντα ζώνη, αυτό το παιδί, εάν το βάλει σε ένα αυτοκίνητο χωρίς ζώνες και δεν μπορεί να βάλει ζώνη, θα αναστατωθεί τόσο πολύ που μπορεί να κατέβει κιόλας. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί το πρόγραμμα στο κεφάλι του λέει αυτό. Όταν καταχωρούμε στο πρόγραμμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου την κυκλοφορία του παιδιού μέσα στο πίσω κάθισμα, στην αγκαλιά της γιαγιάς ή και της μαμάς ή και στο μπροστινό κάθισμα, όταν αυτό μετά πάσα του βάλει ζώνη, αυτή γιατί να βάλω. Αυτό σε καιρό δεν βάζω. Σωστά. Και έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του ότι δεν έχει. Το ίδιο και με τις μοτοσυκλέτες. Ένα παιδί από τα 5, 6, 7, 10, 12 αρχίσει να χρησιμοποιεί κράνος και στο ποδήλατο και αργότερα στη μοτοσυκλέτα, όταν πάει να πάρει μεγάλη μοτοσυκλέτα, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς κράνος, διότι δεν είναι καταχωρημένο στον εγκέφαλό του. Το πρόγραμμά του του επιβάλλει να θέλει να κάνει αυτό που έκανε και χθες. Εάν το χθες ήταν σωστό, θα το επαναλάβει. Αν ήταν λάθος, θα επαναλάβει το λάθος. Άρα τα μηνύματα πρέπει να είναι εύστοχα στο τι λειτουργεί, πώς έχει διαμορφωθεί αυτό που λέμε όλο για τους άλλους, αλλά ο καθένας μας, όταν μιλάμε για τους άλλους, κάνουμε το δικό μας, το οποίο δεν είναι αυτό που λέμε στους άλλους. Του τύπου ο γιατρός σου λέει σταμάτα το κάπνισμα και ανάβει ένα τσιγάρο. Ο ίδιος. Σωστό. Ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός είναι. Το έκανα χθες και είμαι εντάξει. Έχοντας τόσα χρόνια, Θανάση, το Riding School, τη σχολή ασφαλούς οδήγησης μοτοσυκλέτας, ξέρουμε να οδηγάμε μηχανή. Έρχονται να μάθουν σε σένα 5 βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μηχανή στον δρόμο. Ξέρουμε να οδηγάμε μηχανή. Λοιπόν, έχουμε 2,5 φορές περισσότερες μοτοσυκλέτες ανά 1,000 κατοίκους από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε 2,5 φορές περισσότερα θανατηφόρα με μοτοσυκλέτα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Που σημαίνει ότι είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι σαν οδηγοί αυτό μας βγάζει ένα συμπέρασμα, αφαίρετο λίγο αλλά σαφές, ότι σαν οδηγοί οι Έλληνες είναι καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. Διότι έχουν να επιζήσουν, χωρίς εισαγωγικά, σε ένα περιβάλλον πολύ χειρότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αν ο Γερμανός έρθει εδώ, όλοι οι Γερμανοί μετακομίσουν στην Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες πάνε στη Γερμανία, θα μηδενιστούν τα ατυχήματα στη Γερμανία, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν παράδοξα. Όλοι ακολουθούν τον κώδικα και λειτουργούν και οδηγούν με σύνδεση. Ενώ οι Γερμανοί, περιμένοντας να συμβεί το ίδιο εδώ, θα τους μαζεύουμε από τον δρόμο κάθε μέρα. Τι θέλω να πω. Ο Έλληνας έχει μάθει να επιζεί, εάν έχει καταφέρει να επιζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε ένα άναρχο και αφιλόξενο περιβάλλον για τη μοτοσυκλέτα. Άρα είμαστε λίγο καλύτεροι. Συν την ολισθηρότητα των δρόμων που επίσης είναι δεδομένη και καταφέρει να μένει όρθιος. Τώρα τι γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι, το 100%, ακόμα και οι πρωταθλητές και αυτός που οδηγεί μια εβδομάδα, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα στο κεφάλι του. Αυτό το πρόγραμμα είτε θα διαμορφωθεί με υπόδειξη σε μια σχολή, είτε θα διαμορφωθεί αυτόνομα από τον ίδιο τον εαυτό, διότι εκείνη την ώρα δεν έχει άλλον να του δώσει απάντηση στο πότε θα κλείσω τον γκάζι, πότε θα στρίψω, πού θα κοιτάξω, θα γύρω τη μοτοσυκλέτα ή το σώμα μου. Πότε να φρενάρω, πόσο να φρενάρω, πότε να αφήσω τα φρένα. Κανένας δεν έχει να στα υποδείξει την ώρα που είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα και οδηγά. Και τα φτιάχνει μόνο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν έρθουν στη σχολή, θα πρέπει να γκρεμίσουν αυτό το αυθαίρετο οικοδόμημα και να ξαναφτιάξουν ένα άλλο, το οποίο περιέχει πολύ λιγότερους χειρισμούς. Άρα λιγότερη ενασχόληση του εγκεφάλου με την οδήγηση, άρα περίσσια προσοχής για το περιβάλλον και μια διαδικασία οδήγηση 100% ασφαλή. Δηλαδή το 40% των θανατηφόρων είναι από λάθος του οδηγού στο χειρισμό της μοτοσυκλέτας. Αυτό διαγράφεται. Η μοτοσυκλέτα δεν πέφτει ποτέ. Είναι το ασφαλέστερο, η ασφαλέστερη συσκευή μετακίνησης, διότι κάθε στιγμή θέλει να μείνει όρθια.
Αυτά που μας υποδεικνύει ο εγκέφαλος, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε διαμορφώσει, είναι να εμπλακούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, ουσιαστικά μη αφήνοντας τη μοτοσυκλέτα να ισορροπήσει, να επανέλθει σε σταθερότητα. Έχουμε δει μοτοσυκλέτες οι οποίες έχει πέσει ο αναβάτης, έχει σηκωθεί η μοτοσυκλέτα και συνεχίζει ακυβέρνητη, έτσι, χωρίς να πέσει, μέχρι να βρει τον τοίχο. Άρα λοιπόν αναμορφώνουμε πλήρως την προσέγγιση προς τη μοτοσυκλέτα, κάνουμε αυτά που θέλει η μοτοσυκλέτα και οι οδηγοί έρχονται και γίνονται πολύ ασφαλέστεροι. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία μέχρι το 2014 είχαν τροχέα με τους οδηγούς μοτοσυκλέτα που ήταν στον δρόμο, οδηγική βοήθεια. Ήρθαν στη σχολή, κάποιος το ήξερε, ήρθαν δοκιμαστικά και από τότε, από το 2015 και μετά, γυρνάνε λευκές σελίδες στο σχετικό πίνακα των ατυχημάτων. Και όποιος είναι πλέον σε αυτή την εταιρεία να μπει στην οδική βοήθεια με μοτοσυκλέτες, πρώτα ακολουθεί το σχολείο και μετά παίρνει επαγγελματική δραστηριότητα στην οδική βοήθεια. Τι θέλω να πω. Τα πράγματα γίνονται και γίνονται πολύ απλά. Σε μία μέρα γίνεται αυτό. Έχουμε πάντα να ανταγωνιστούμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να διαχειρίζεται τον άνθρωπο που περπατάει, που κάνει τις συμβατικές κινήσεις που προβλέπεται από τη φυσιολογία του, και όχι το να μετακινείται με οχήματα και ταχύτητες που δεν έχει καταχωρημένες. Εάν εκεί οι υποδείξεις δεν είναι αυτές που χρειάζεται το όχημα, θα είναι αυτές που χρειάζεται ο άνθρωπος, οι οποίες είναι μη συμβατές. Είναι μέρα με τη νύχτα το τι θα αποφασίσει να κάνει κάποιος όταν αποφασίσει μόνος του, για να αποφασίσει να υπόδειξει σωστή. Πάρε και ένα αεροπλάνο. Πέτα στο αεροπλάνο και πρέπει να το προσγειώσεις. Δεν ξέρεις. Θα αποφασίσει κάθε στιγμή τι θα κάνει. Και αν καταφέρεις να προσγειώσεις, μάλλον θα είσαι και τυχερός. Αλλά αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το μηχάνημα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το χειρίζεσαι διαμορφώνοντας μόνος ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δεις για όλη τη ζωή. Άρα όσο νωρίτερα κάποιος εκπαιδευτεί με αυτά που θέλει μοτοσυκλέτα, τόσο πιο ασφαλή θα είναι και για τον ίδιο και για τους άλλους. Η απάντηση λοιπόν, αν είμαστε καλοί οδηγοί, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, η απάντηση είναι ναι. Το ότι υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις, και αυτό εξηγείται πάλι με τον ίδιο μηχανισμό, αναζητώντας στον εγκέφαλο την αιτία, είναι ότι η μοτοσυκλέτα δίνει πολύ χαρά. Αυτό που λέμε αδρεναλίνη, που δεν χρειάζεται να είναι αυτή, είναι πολύ προχωρημένη περίπτωση υπερέντασης, αλλά ακόμα και η ελάχιστη χαρά που παίρνει κάποιος από οτιδήποτε, η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες γενικότερα, αυτές που λένε οι ορμόνες της χαράς, εκρίνονται διαρκώς στον οργάνωση του οδηγού. Όσο λοιπόν περισσότερο βάζεις ένταση στην οδήγησή σου, τόσο περισσότερη χαρά παίρνεις. Και αυτή είναι μεγάλη παγίδα. Η μοτοσυκλέτα είναι το ασφαλέστερο όχημα, είναι το μοναδικό όχημα που ακόμα και όταν πάει να πέσει θέλει να ξανασηκωθεί. Αν ξέρεις το χειρισμό, δηλαδή να κάνεις τίποτα, να την αφήσεις, θα ξανασηκωθεί. Εάν εμπλακείς να κάνεις κάτι, θα πέσει. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο κάποιος να ακολουθεί σταδιακή εξέλιξη από τα 50 στα 125 σε μια πιο λίγο μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα και μετά να πάει στα ανεξάρτητα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σοφός ο νόμος. Γιατί για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί ρυθμό κίνησης μεγαλύτερο από τα πόδια του, μόνο με σταδιακή διαδικασία γίνεται. Δηλαδή αν από το 50 πάρω μια μοτοσυκλέτα 1000 κυβικών και ανοίξω τον γκάζι, ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει, γιατί δεν μπορεί να γεφυρώσει τη διαφορά αυτού που του συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό που ήξερε μέχρι τώρα. Η απάντηση στην οδική ασφάλεια, σε αυτά που συμβαίνουν, στα προβλήματα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μετακίνηση, βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ούτε στους δρόμους, οι οποίοι φυσικά θεάρεστο είναι να βελτιώνονται, ούτε στα οχήματα και στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτά έρχονται να διορθώσουν, ίσως, εάν τα καταφέρουν, το λάθος του οδηγού. Αντί να ασχολείσαι, καλώς να υπάρχουν και τα αυτοκίνητα και η εξέλιξη και η ασφάλεια και όλα, έτσι. Αλλά θα μπορούσες να πας και να παρέμβεις στον πρωτογενή παράγοντα, που είναι ο εγκέφαλος του οδηγού, να διαμορφώσεις εκεί το πρόγραμμα και μετά να έχεις ένα θέμα. Μάλιστα. Και αυτό αποδεικνύει... Ναι. Να το πω και αυτό. Ναι. Αποδεικνύεται από λαούς στην Ευρώπη, π.χ. οι Δανείοι, οι οποίοι έχουν τόσο έντονη αστυνόμευση που δεν κουνάνε, δεν ξεφεύγουν καθόλου. Όταν έρθουν οι Δανείοι αυτοί στα Επτάνησα να κάνουν διακοπές,
επειδή εδώ είναι άναρχο και ελεύθερο το περιβάλλον, γίνονται χειρότεροι από αυτό που εννοούμε Έλληνες οδηγοί. Και πίνουν και τρέχουν και δεν βάζουν κράνος και δεν φοράνε και ζώνες, ξεσαλώνουν. Άρα δεν είναι μες στο πρόγραμμα το κεφάλι τους. Είναι επειδή τους έχει επιβληθεί. Και όσο υπάρχει επιβολή, σώζονται. Ο Γερμανός, επειδή μεγαλώνει γενικότερα σαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, από την αρχή βάζει το πρόγραμμα στην οδήγησή του και όταν έρθει ο Γερμανός στην Ελλάδα, οδηγεί πάλι σε έναν προσωπικούς εκεί. Δεν ασχημονεί, ας το πούμε. Και δεν ισχύει και το αντίθετο, έτσι. Επειδή ο Έλληνας ξέρει ποιο είναι το σωστό, με το που θα πάει στο εξωτερικό γίνεται υπόδειγμα. Και πριν πάει στο εξωτερικό, την ώρα που πλησιάζει το αεροδρόμιο. Αν δείτε στο αεροδρόμιο στις διαβάσεις, όλοι σταματάνε για να περάσουν οι τουρίστες και οι πεζοί. Κάτι που δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα μιας μεγαλούπολης. Άρα λοιπόν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Απλά έχουμε την ευκαιρία, όποτε έχουμε την ευκαιρία, λέμε εντάξει, ας μην το κάνουμε γιατί μπορώ, το έκανα και χθες. Επιστρέφοντας στο μέτρο, θεωρώ λοιπόν ότι θα βοηθήσει την πόλη και να πω ένα τελευταίο για να δώσω το λόγο. Υπήρχε μία μεγάλη αντίδραση όταν ξεκίνησε η απελευθέρωση της κίνησης των μοτοσυκλετών στους λεωφοριόδρομους. Στην Αθήνα υπάρχουν... Αυτό υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και δεν είναι συνήθι. Θέλω να πω ότι κρίνεται εκ του αποτελέσματος τα πράγματα και αυτή η κρίση έχει γίνει στην Ευρώπη με τα 125 γενικά, αναθεωρήθηκε το 2020 και συνέχισε και αυτή την αναθεωρημένη πια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφάρμοσε και η Ελλάδα. Καλώς το έκανε, θα πω εγώ, και μάλιστα με ασφαλή τρόπο για να καλύψει και την ανησυχία της κοινή γνώμη, δηλαδή με 5 μαθήματα πρακτικά στο σχολείο οδηγών και φυσικά να υπάρχει μια εμπειρία. Στη Γερμανία δεν χρειάζεται τίποτα. 18 χρονών, 125 και έφυγες. Χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα. Έτσι. Και ακριβώς. Άλλη παιδεία. Αυτό βασικά η παιδεία. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να σε ξαναέχω κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε για την οδική ασφάλεια και το τι κάνεις εσύ. Το έχει περάσει ο χρόνος με το Riding Όποτε School. Θέλει. Και πράγματα και για το τράξιο, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και για το τράξιο κάποια πράγματα. Τι ετοιμάζετε και τι θα έχετε, ας πούμε, στην εκπομπή. Θανάση, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά.